Οι Μεσσίνοι ομογενείς πάντα είναι με το βλέμμα στραμμένο στον τόπο τους. Τα όσα πέρασαν από την Καλαμάτα εκείνο το πρωινό της 7ης Σεπτεμβρίου τους έχουν συγκλονίσει. Σήμερα, από τον εκπρόσωπο της Παμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής Καναδά, δόθηκε προς τον Δήμο Καλαμάτας το ποσό που συγκεντρώθηκε και το οποίο, μέσω επιταγών, θα μοιραστεί σε οικογένειες πλημμυροπαθών προκειμένου να κάνουν τα απαραίτητα ψώνια τις ημέρες αυτές. Σε συνεννόηση με τον δήμαρχό μας και αγαπητό συνάδελφο, έγινε μια προσπάθεια και τον ευχαριστώ γι' αυτό να δοθούν στα κατάλληλα χέρια στους αναξιοπαθούντες πλημμυροπαθείς της πόλης της Καλαμάτας ένα ικανό θα έλεγα ποσό, περίπου 6.000 ευρώ για τις άγιες αυτές ημέρες. Έτσι λοιπόν ευχαριστώ τον Δήμαρχο Καλαμάτας που ανέλαβε αυτή τη διαδικασία. Επίσης και τον Αντιδήμαρχό μας, τον Γιαννόπουλο τον Παναγιώτη, που είναι υπεύθυνος της διεύθυνσης πρόνοιας. Στις οικογένειες στις οποίες έχει επιμεριστεί το ποσό, αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα εορταστικά τους ψώνια από τα σούπερ μάρκετ Μουργή. Και βεβαίως και τα σούπερ μάρκετ αδελφή Μουργή, που ανέλαβαν όλη αυτή τη διαδικασία της έκδοσης των επιταγών, επώνυμων επιταγών, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να διευκολυνθούν αυτές τις ημέρες. Δίνω λοιπόν την επιταγή αυτή στον κύριο Μουργή και επίσης ένα συμβολικό ποσό για την ανέγερση εκ μέρους των Μεσσηνίων της Διασποράς για την ανέγερση του μνημείου των Μεσσηνίων Πεσόντων, των Μεσσηνίων Εθνικούς Αγώνες. Πεσόντων. Το καλοκαίρι ο Δήμαρχός μας είχε έρθει σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Τζαλαλή, και είχε ζητήσει ο Δήμαρχος τη συμβολική συμμετοχή των Μεσσήνιων της Διασποράς στην ανέγερση του μνημείου αυτού.